Το ρολόγο μας στο Δημήτρη Παπαϊωάννου. Για να το δούμε λοιπόν. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα. Είσαι κάπου ζεστά τώρα, συνυποθέσω. Σε βλέπουμε και σε ζηλεύουμε τώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, εσύ ζεστά είσαι. Εμείς θα είμαστε στη ζέστη ή στο κρύο. Πώς θα είμαστε? Και εμείς εδώ μια. Σήμερα ουσιαστικά έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Ήδη στη βόρεια χώρα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία πλέον. Έχουν ισχυθεί και πάρα πολλοί βοριάδες. Έπεσαν και τα πρώτα χιόνια, έπεσαν στον Ιμφαίο, στη Φλόρινα, στο Πισοδέρι. Μπορούμε να δούμε, έχουμε και την κάμερα στο Πισοδέρι, στη Φλόρινα που έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Έτσι, όχι πολύ χιόνι, αλλά έπεσε το πρώτο χιόνι. Θα τη δούμε, θα λοιπόν, τη δούμε κάποια στιγμή τώρα για ενημέρωση λοιπόν, μας για αυτά που βλέπει. Να το. Καλά, βλέπετε, ευθύνη κάποιος στο Πισοδέρι, στη Φλόρινα, σε χιονοδρομικό. Έριξε το πρώτο χιόνι ουσιαστικά, όχι πολύ χιόνι, αλλά είναι το πρώτο χιόνι, έτσι, το πρώτο πιο χειμωνιάτικο σκηνικό ουσιαστικά στη βόρεια χώρα. Έτσι, δηλαδή, χιόνισε πάνω από τα 900 με 1000 μέτρα και χιονίζει δηλαδή, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Δεν θα κρατήσουν πολύ χιονοπτώσεις, θα σταματήσουν σιγά-σιγά στη βόρεια χώρα. Αλλά είναι το πρώτο χειμωνιάτικο σκηνικό, έτσι, πιο χριστουγεννιάτικο. Όμορφο, πολύ. Ιδηλιακά. Η βόρεια Ελλάδα μας προδιαθέτει για το χειμώνα που έρχεται. Αλλά να πούμε ότι βεβαίως εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει άνθρωποι και χρησιμοποιούν και τα τζάκια τους και τον τρόπο να ζεσταθούν. Έτσι, δεν, είναι όπως, δεν είναι όπως εδώ. Προφανές. Ναι, εντάξει, είναι συνηθισμένοι έτσι. Δεν είναι. Είναι κάτι συνηθισμένο το χιόνι στα ορεινά, στη βόρεια χώρα, τέλη Νοεμβρίου. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, ναι. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό για σήμερα που έχουμε αυτή την επιδείνωση, ουσιαστικά την γρήγορη σύντομη επιδείνωση. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και, είναι και θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα ουσιαστικά. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχει καταιγίδες στη Λέσβο. Είχαμε καταιγίδες προηγουμένως και στη Θράκη. Έχουμε κάποιες βροχές ακόμα εκεί στη Θράκη, αλλά έχουν κοπάσει καταιγίδες. Ουσιαστικά οι βροχές τώρα θα αναμένονται στην κεντρική και νότια χώρα πλέον, δηλαδή στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο. Και στην Ανατολική Στερεά και στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή βρέχει. Θα έχουμε καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι ουσιαστικά θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα και θα βρέξει και το απόγευμα και το βράδυ και στην Κρήτη όπου θα περιοριστούν και ουσιαστικά τα φαινόμενα το βράδυ στη Βόρεια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Το σημαντικό είναι η πτώση θερμοκρασίας. Βλέπετε στη Βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει το 13 με 14 τοπικά, θα φτάσει μόνο 15 βαθμούς Κελσίου στη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα 16 με 18 και μόνο στο Νότιο Αιγαίο ουσιαστικά θα φτάσει 23 με 24 βαθμούς Κελσίου μέχρι το μεσημέρι, γιατί και μετά από εκεί και μετά θα πέσει και η θερμοκρασία και στην Κρήτη. Ουσιαστικά από το απόγευμα και μετά θα πέσει και η θερμοκρασία και εκεί. Επίσης, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι θυελώδεις βοριάδες, βόρειο βορειοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν και στο Αιγαίο και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο θα πνέουν θυελώδεις βοριάδες. Θέλει μεγάλη προσοχή στους βοριάδες, θα υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου. Θα φτάνουν στο θερμαϊκό και τα 8 με 9 μποφόρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την Αττική. Στην Αττική έχουμε τοπικές βροχές αυτή τη στιγμή και στη Βορειοατική προς τον Αυλώνα, στην Ιπποκράτεια Πολιτεία βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Νότια Αττική έχουν κάποιες τοπικές βροχές. Ουσιαστικά θα έχουμε τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το μεσημέρι, τοπικά φαινόμενα, μπόρες δηλαδή, σύντομα φαινόμενα, χωρίς να προβληματίζουν προφανώς. 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή το βράδυ θα κάνει κρύο, θα έχει ψύχρα αρκετή. Και ενισχύονται οι δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι στα 4 με 6 τοπικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ, ειδικά στον Κορινθιακό και το Δυτικό Σαρονικό θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και εκεί θα φυσάει αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, είχαμε πέρασμα βροχών μέσα στη νύχτα, πλέον έχουν σταματήσει τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία όμως θα είναι πολύ χαμηλή, 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα ξεπεράσει τους 11 με 12 βαθμούς Κελσίου και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στη Θεσσαλονίκη είναι ο πολύ ενισχυμένος βαρδάρης. Θα φτάνει τα 6 με 8 τοπικά στα ανοιχτά του θερμαϊκού και τα 9 μποφόρ. Οι ρηπές προφανώς θα φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ. Θέλει προσοχή, μην παρκάρετε τα αμάξια σας κάτω από δέντρα. Θέλει προσοχή και στη Θεσσαλονίκη. Ο βαρδάρης θα είναι πολύ ενισχυμένος, έτσι. Μέχρι και το βράδυ ουσιαστικά. Το άλλο που θέλω εγώ να παρατηρήσω είναι ότι Θεσσαλονίκη που μας δίνει εκεί τη μέγιστη στους 12 βαθμούς είναι ακριβώς η μισή από τη θερμοκρασία που θα δουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη δηλαδή θα έχουν μέγιστη 24 βαθμούς, Θεσσαλονίκη 12, Φράβο. Στην Ήπειρο νωρίτερα είδα 11. Θα έχει δηλαδή 13 βαθμούς διαφορά. Και βέβαια αυτά στην Σωστά. ελληνική επικράτεια, έτσι, αυτές οι διαφορές. 12 και 13 βαθμούς. Σωστά, Γιώργο. Στην Κρήτη ούτως ή άλλως. Και στη Βόρεια Κρήτη θα πέσει η θερμοκρασία από το απόγευμα και μετά, ουσιαστικά μέχρι τώρα θα φτάσει 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στην χώρα μας και στην Αττική.
Λοιπόν, βλέπουμε Τρίπολη 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο 14 έως 24, στο Καστελόριζο 16 έως 20, με καταιγίδα και εκεί το μεσημέρι, 12 έως 17 στην Κέρκυρα και 9 έως 13 στην Αλεξανδρούπολη με καταιγίδα. Μάλιστα. Και στην Κηφισιά 10 έως 15, 12 έως 18 στην Γλυφάδα και 11 έως 17 στο Μαραθώνα, 18 στην Ελευσίνα η Μέγιστη και 17 στο Παγκράτη η Μέγιστη Θερμοκρασία το μεσημέρι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λίγο πιο κοντά σε αυτά που θεωρούνται ιδανικές θερμοκρασίες για την εποχή, λίγο πιο κοντά. Τι λίγο πιο κοντά, από Δευτέρα Δημήτρη δεν ξανανεύει η θερμοκρασία πάλι. Συγγνώμη, πιο κοντά στις φυσιολογικές τιμές. Θα ξανανεύει η θερμοκρασία τη Δευτέρα, όμως όχι όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή μέχρι 19-20 βαθμούς Κελσίου περίπου. Και από την Τετάρτη φαίνονται βροχές και πολλές βροχές ουσιαστικά σε όλη τη χώρα. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε βαρομετρικό χαμηλό και με αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ουσιαστικά από την Τετάρτη και μετά. Ωραία, εμένα μου αρέσει ο καιρός αυτός. Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Όμορφη Κυριακή. Λοιπόν,